C'était les tuiles qu'on pouvait encore utiliser des ruines, nous qui ont joué dans les ruines, et après moi qui allais avec les hôtels. Σηκώθηκε για δεύτερη φορά και έπειτα κατέρευσε. Έκλαψα, μας είπε. Στέρεψαν τα δάκρυά μου, ενώ μας έδειξε τα σημάδια. Και έπειτα είναι η πεδιάδα, ο ουρανός, η θάλασσα, όλες αυτές οι λευκές σελίδες που... Εδώ παίζε. Να το χορέψει. Σε κουνάει κάπως αυτό το τραγούδι, αλλά στην ουσία ο στίχος σου λέει «Λείπεις και είμαι μόνος». Νομίζω πάντως ότι ούτε η ίδια το περίμενε ότι θα αποχωρήσει. Ξαφνιάστηκε αρκετά. Mit ihrer Tochter. Θα φύγει λοιπόν ο Ταγκό που έμεινε μόνος. Θα ακούσουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής από την ταινία Barfly του 1987 του Barbet Render με τον εξαιρετικό Mickey Rourke και Faye Dunaway. Il est paumé de la société allemande. Er wurde mit seiner Arbeit durchaus überhaupt. Long métrage « L'amour est plus froid que la mort » sorti en 69 et dans lequel il offre à Anna Chigoula son premier. Горда със себе си и наистина продължаваш да търсиш човека, който... Андрейка, как си е? Ми са тия треволяци тука, бе! Висита! Кому па висита, ето и йогон или йогете? Видният български график, художник... ...станови защитната стена около програмата за домашното насилие. Сигурна ли си за това? Абсолютно. Χρόνος που ξεχάστηκε, συγκινήθηκε, πήρε δουλειά για το σπίτι, κάτι τον απασχόλησε. Με έναν τρόπο έγινε ένα παράδειγμα για αυτόν. Μια καινούργια ανατροπή. Ακαλάιτινγκ. Η ζωή είναι πιο... Αστυνόμοι Μακχόρν, Ρίνοβιτς, Γούλφαρτ. Εσείς θα πάρετε την πλατεία Σαχάρας. Αστυνόμοι... Κρίνεις και ενός μας αντεφέρτων τώρα. Εγώ να στο φέρω! Ναι, γιατί λίγο στο πέφτω, πήγαινε. Πατήρα... Today, I got a good puffy one. She never misses. You got it.
στην Οικονομική Επιτροπή, όπου προσπάθησαν στις 20 Οκτώβρη, έτσι μάλλον καλά, του 20, να φέρουν το θέμα και για να αποσύρουν τα αμάξια, αλλά τελικά η αντιπολίτευση το αντέδρασε και το αφισβήτησε την εισήγηση και το καταψήφισε. Αμέσως μετά, να πούμε, το συμβάν σήμανε συναγερμός και στην ελληνική αστυνομία. Έτσι. Δύο. Αλλά νοσήσεις. Θα είναι νοσήσεις, ελαφριά νοσήσεις. Κατά 15% μόνο είναι η πιθανότητά σου να χρειαστείς. Πες τι λες, χυμώδας. Δεν έχεις αποφασίσει για κάποια λέσχη με δραστηριότητες, σωστά? Αυτό είναι τέλειο. Περίμενε, σε παρακαλώ. Σκεφτόμουν να γίνω μέλος στη λέσχη κυπουρικής. Τσουμπόμπι, η οικογένειά σου διευθύνει. Έτσι, οι έφυγες ανισότητες. Επίσης, άρα θα ήθελα λοιπόν να το προχωρήσουμε και να κάνουμε... Και γίνουμε Σιβηρία, καθότι λέει αυτό το ψύχος μας έρχεται από τη Σιβηρία, μας το στέλνουν οι Ρώσοι από πάνω ψηλά. Καταλαβαίνετε και όταν φτάσει το πετρέλαιο... ...από το στόμα. Πρέπει να βγει μέσα από την καρδιά. Μέσα από τον όλο άνθρωπο. Και έχοντας αυτή τη στάση προς την καρδιά, όχι προς την κοιλιά... ...πέρον το Ρώσο είναι να υπογράψουν τώρα οι Ουκρανοί, γιατί δεν είναι καθόλου... 20 μέρες ακόμα, έτσι, αν δεν χρησιμοποιούσαν εικόνα, ειδικά σε μια τόσο σημαντική ημέρα για ολόκληρη τη χώρα. Αυτή τη στιγμή, στην κατάσταση που βρίσκεται η Λεωφόρος Δημοκρατίας, του πολέμου που κυρίως είναι το ενεργειακό κόστος. Ένα ενεργειακό κόστος που, αν τα πράγματα πάνε έτσι και ελπίζουμε να μην συνεχιστεί η ανωδική αυτή τιμή της. Η εκδήλωση, όπως ανέφερα, αφορά τις γυναίκες και γίνεται με αφορμή τη γιορτή της γυναίκας. Τι θα ακούσουν σήμερα όσοι βρεθούν εδώ? Θα ακούσουν, σήμερα θα έχουν την ευκαιρία. Ενημέρωση που μας είχε κάνει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μας στον ΟΑΣΑ, τα εκπρόσωπος της Ελλάδος, πράγματι για όλους τους ικανότητες τιμολόγησης, είναι βηματισμός. Εγώ θα πρότεινα. Αναπτύχθηκαν απίστευτες συνεργασίες με φορείς σε όλη την Ελλάδα. Τα παιδιά κάνουν κοινά μαθήματα με άλλα σχολεία αυτή τη στιγμή. Έχουν γίνει η αιτία ώστε σχολείο της Αθήνας να είναι... Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνοδεύσαν επίσης και τον Γιώργο Λευτέρογλου στο τραγούδι «Όμορφο Δημότυχο». Να πάω... Ще го дадеш на най-специалния човек, който заслужаваш. Сигурна съм, че така ще стане. Не случайно сме тук заедно. Presque disparaîtrait dans le début, hein, c'est ça. Είναι πολύ αργά. Настав час зустрічатись, час говорити, настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для. Το γράμμα δεν το βλέπεις, δεν το καταλαβαίνεις. Κάτσε, θα τον πάμε τηλέφωνο να δεις... Πες το τηλέφωνο του. 32-32-32-1. Το Ζαγόρι αναδείχθηκε σε προϊόν της χρονιάς μαζί με 6 ακόμα διακρίσεις στα Healthy Diet Awards 2022. Στην υγειά σας. Δεν μπορώ. Ντράπηκα με τον άντρα σου. Δεν γίνεται έτσι. Όχι, μου, ο άντρας μου δεν έχει... Δεν κοκκινό ξύλο. Τριπλή δράση. Ρευστοποιεί τα φλέμματα, διευκολύνει την απόκρεμψη και ανακουφίζει από τον έντονο βήχα. Μπιζολβόν. Μην κρύβεις τον βήχα, αντιμετώπισέ τον. Και για τον ξηρό βήχα. Με μία απόσταση
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Ούτε σε έπαιρνα από κάτω, ούτε θύμωσες ποτέ. Όχι. Το λέω, το καταθέτω και από τη δική μας επαφή. Ήσουν cool δηλαδή, πάντα, στα αρνητικά σχόλια. Πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο. Ναι. Γιατί ήταν επαναλαμβανόμενα και σε ένα πλαίσιο σαν να σε ήξερε ο άλλος. Που σημαίνει ότι είναι αυθαίρετο. Που σημαίνει ότι θα μπορούσε να σε θυμώνει. Τώρα. Τρομερή αγωνία γι' αυτό. Αλλά δεν λαϊκίζω, να το πω έτσι. Δεν θα. Την πρωτοάκουσα στο Άξιον Εστί. Σου φαίνεται περίεργο, ναι. Η Πέγγι Ζήνα για μένα είναι ένας άγγελος. Τα μάτια της, η ομορφιά της, η φωνή της. Και πραγματικά εκείνη υπήρξε μια κατάσταση λίγο περίεργη, και δηλαδή σε τι αφορά το περίεργο. Ότι τα, από τα οχήματα αυτά που είδαμε, τα περισσότερα λείπαν τα μισά ανταλλακτικά από πάνω τους και γεννάτε μια μάσκα. Και θα συνιστούσα και στον κόσμο όταν βρίσκεται, και το λένε και τα πρωτόκολλα, όταν είναι σε συνθήκη. Χαίρο πολύ. Αυτό είναι το Μόλερ Στόταλ. Ιώστεκακ, βαρβί του γάβα. Μόντας ότι η Μόσχα επιδιώκει την ουδετεροποίηση και τον διαμελισμό της χώρας. Βομβαρδίστηκε το θέατρο, στο οποίο είχαν καταφύγει πάνω από 1,000 άνθρωποι. Ευτυχώς στο υπόγειο, αυτό το οποίο συμβαίνει, είναι ένα απολύτως διακριτό έγκλημα πολέμου. Η Ελλάδα είναι μία από τις 38 χώρες που έχει υπογράψει το αίτημα να ανοίξει μια έρευνα στο δικαστήριο της Χάγης όσον αφορά τα εγκλήματα πολέμου που συνδέονται.